το οποίο κάπως θα μας έπαιρνε, αλλά κάποιοι έλεγχαν και δεν. Σκοτεινά πράγματα δηλαδή, χωρίς να υπάρχει έλεγχος της εκπαιδευτής των πολλών. Αυτό είναι η γενική πρόσληψη, αυτό επιθυμείται να είναι η γενική πρόσληψη, δεν ήταν ένα στρατό. Άρα επειδή είναι διακύβευμα λοιπόν, και άρα χρειάζεται να συζητάμε λίγο περισσότερο για αυτά εμείς που είμαστε. Λοιπόν, δεν ήταν ούτε τεχνοκράτε, δεν ήταν ούτε κυβέρνηση που ξεδιασπάστηκε πάνω σε αυτό. Το όχι ήταν ο κόσμος ο οποίος εμπομίστηκε μια πολύ συντουσιακή επιλογή. Όλη την εκτίμηση που μπορεί να τον οδηγήσει σε αυτή την επιλογή, ακριβώς για τους λόγους δεν είναι τίποτα να φτάσει. Αυτή την εκτίμηση που θα πρέπει να καταφύσουμε και είναι γνωστό από το Μισελ και για αυτούς αγώνες επιτίμηση ανάμεσα απέναντι στην εξουσία, στην δημοκρατική εξουσία σήμερα. Στην εξουσία στην οποία έχουν περίπου οριστικούς πολύ και πολλές από αυτούς με τους οποίους υποστηρίξαμε το όχι. Αλλά αυτό είναι ένα κεφάλαιο στο οποίο θα πάμε. Το δεύτερο που θέλω να πω για τη συζήτηση για το όχι είναι ότι δεν είναι ρετρό γιατί τα επίχειρά της τα ζούμε ακόμη. Δηλαδή, εάν δεν είχε μεταγραφεί με τη διπλή ταξικοπηματική διαδικασία, ένα ταξικόπημα απέναντι στην κυβέρνηση στις 12 Ιουλίου, στο κύριο σήμερα, και ένα δεύτερο ταξικόπημα του Τσίπρα πια στις 21 Αυγούστου, με το οποίο συγκρίθηκαν εκλογές και με το οποίο ακυρώθηκε ουσιαστικά η απόφαση της Κυπριακής Επιτροπής που έλεγε ότι δεν έχουν κάνει συνεργασίες αν δεν αποφασίσει με συνέδριο αυτό το πρόγραμμά του. Με αυτό το διπλό ταξικό κουμπά λοιπόν, αυτού του διπλού ταξικού κουμπάτος στα επίκαιρα τα ζούμε ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή παραμένει ένα κόμμα προεδρικό το οποίο αποφάσισε να μπει να λαμβάνονται από την κυβέρνηση και λαμβάνονται από τα κυβερνήσεις κυβέρνησης και τους κυβούς. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης και αντιστάσης από τον κόσμο που πρωταγωνιστούσε για την ύπηση σε κάτι διαφορετικό είναι παραδεδομένος. Και εξαιτίας αυτού του διπλού ταξικοπήματος υπάρχει μια ολική επαναφορά των κομμάτων και των πολιτικών δυνάμεων που ιδρύθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την έννοια λοιπόν το ψήφισμα δεν τελείωσε. Φέρνει μια δεδομένη υπόθεση με την έννοια ότι έχουμε σοβαρήσει τα πάντα από τότε. Τα επίχειρά του όμως θα ζούμε ακόμα και σήμερα. Το τελευταίο για να πω ότι είναι ένα διαδίωμα είναι ότι το συμπέρασμα για το τι έγινε τότε είναι ένα συμπέρασμα το οποίο καθοδηγεί το τι θα κάνουμε σήμερα. Θέλω με αυτό να δώσω ένα παράδειγμα και να πω ότι αν το συμπέρασμά μας αυτό το διπλό ταξικό που έχουμε περιέγραψε, στις 12 Ιουλίου απέναντι στην κυβέρνηση και στις 21 Αυγούστου απέναντι στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση. Εάν το συμπέρασμα αυτό το διπλό ταξικό που έχουμε κάνει μια προδοσία, δηλαδή αν η συζήτηση πάει στην ηθική, τότε είναι σαν να λέμε ότι αυτό που καταλάβαμε αυτό που έγινε είναι ότι μπορούμε να είμαστε το ίδιο ανοργάνωτο, το ίδιο απλοϊκή, το ίδιο υπεραπλουστευτική ως προς το ποια είναι η σύγκρουση και ποιος είναι ο αντίπαλος. Για τον Τζίπρα τότε ήταν ο Σόιμπλε, δεν το κάνει που δεν κάνει για την κυβέρνηση, πολύ δε περισσότερο για το Παγκέ, ως η Ευρωζώνη, θεσμοί, ήταν ο Σόιμπλε, θεσμικά. Για τον Τζίπρα και την κυβέρνηση, όχι για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η εκτίμηση και ο σχεδιασμός ήταν ότι αυτό το οποίο θα ζήσουμε δεν θα είναι σκύρτρο μόνο σε μια μέρα από τα κόμματα. Είναι σύγκρουση, προσωπική σύγκρουση, με την οποία θα είμαστε έτοιμοι για όλα τα κόμματα. Αλλά αυτό το τελικά το οποίο προτάλεψε ήταν ότι θα κάνουν τα όλια οι αγορές και εμείς τους καταγορεύουν πολιτική, διότι η Μέρκελ, αυτή ήταν η λογική της επαρκή και λεγόντουσαν, κατηγορούσαν δημόσια, δεν ήταν σε ιδιωτικούς κύκλους, δεν ήταν σε παρέες. Δημόσια λοιπόν αυτό που λεγόταν ήταν ότι δεν ήταν τίποτα. Εντάξει, θα κάνουμε αυτά με τις εκλογές, θα καταλάβουμε ότι έχουμε δίκιο, εμείς θα πούμε καλά. Η Μέρκελ θα αξιοποιήσει την ίδια του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αποκρούσει την επιθετικό του ΣΟΥΙΚΑ, αλλά το δεν χρειάζεται. Εξού και λέω στις παρουσιάσεις ότι αν έλειπε κατά το βιβλίο, μια ψηφίση του βιβλίου, θα μπορούσε να έχει πει σε παράδειγμα, είναι εκείνα τα νόμια που έπεσαν από το μάρτυρο, αν έπεσαν από την κυβέρνηση, από το μάρτυρο και μετά, με τα οποία ενώ όλους τους πρόσφυγες έλεγαν ότι δεν υπάρχουν άλλα πράγματα στην καταπάτηση, μας εκβιάζονται, μας ταπεινώνουν, γιατί έτσι καλό τους με τα πυκνοκεφάλια στα πόδια, γυρνάνε τη γη μας με το ηθικό κατεβασμένο και το αξίωμα να ξεχάζει. Έρχεται για την δεύτερη συμφωνία. Είναι θέμα ωραίο, θέμα νερό, όλους τους συμφέρει, δεν μπορεί. Υπάρχουν επιτόκια της αρχής από την περίοδο που λένε ότι εφόσον και τους δύο συμφέρει, και τους δανειστές και εμάς, το να δεχθεί μια υποφελής συμφωνία με τα, εάν αυτό πρέπει. Αυτές οι επιλογικότητες λοιπόν είναι πολύ κρίσιμο
να τις θυμόμαστε, διότι φαίνεται από πολλά σημάδια στο πώς συζητάμε για τη ζωή του κάτω σύνδεση, ότι αυτές οι απολεκτούντες δεν έχουν ξεπεράσει. Ότι δηλαδή ακούγονται σήμερα θα βάλουμε πίσω το λιμάνι του Κινέζου σε μια μέρα. Έχουμε. Φτάνει να το θέλουμε, να είμαστε συνεπείς. Άρα το μπορείς να σου πει να βγάλουμε, να κάνεις τα ίδια, αρκεί να το θέλεις πίσω. Έχουμε στο δεύτερο σημείο που αφορά το βιβλίο, αλλά το βιβλίο είναι το μέσο, δεν είναι ο σκοπός. Φτιάξαμε να προωθήσουμε και να μας οργανώσει και λόγω ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι ούτε δημοσιογραφικό να αποτυπώσει την γεγονότητα, ούτε ακαδημαϊκό-επιστημονικό να δώσει ένα σχήμα περίπλοκο κατανόησης του τι συμβαίνει και να ασχολούνται οι πολιτικοί επιστήμονες και ιστορικοί του μελέτες. Φτιάξαμε ένα βιβλίο μερολογικό με την έννοια ότι συμμετέχει σε αυτό ένα δυναμικό. Από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά το 2012, κρούει το κόμμα να δει τι θα μπορούσε και θα μπορούσε να είναι μια κακή κατάληξη του κυρίου του Κάτσου τη Αριστερά. Ένα δυναμικό το οποίο συγκρούστηκε στο σπερικό τη πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ με απόψει που λέγανε ότι δεν αισθάνεται ούτε καν, δεν αισθάνεται τη σύνδεση. Η Ευρώπη είναι μαζί μα και η Ευρώπη θα αλλάξει τώρα καλά. Ο πρόεδρος πρέπει να έχει ως μελλοντικός πρωθυπουργός την απόλυτη εξουσία μέσα στον κόμμα. Αυτό το δυνατό προσωπικό του κύριου Πάνου σε μια μάχη την έδωσε ενδεχομένως λιγότερο σκληρά από όσο θα μπορούσε να την έδωσε. Και αυτό το δυναμικό όλες τις μέρες, από τον Γενάρη έως και τον Ιούλιο, τον Ιούλιο, συμμετείχε για να φορά μετά στους 13. Και αυτό το δυναμικό έλεγε ότι αν θέλουν πραγματικά μια βεβαία αποφελή συμφωνία, πρέπει να έχουν μια λύση. Και την περιέγραφε τη λύση. Και έλεγε ότι δεν μπορεί μια αριστερή κυβέρνηση να πάει πίσω από αυτό που καταλαβαίναμε και λέγαμε στον Βούζο ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και με αυτή την έννοια πρέπει να μην αποκοινωθεί γιατί δεν είναι βιώσιμο. Έλεγε αυτό το δυναμικό ότι δεν μας ενδιαφέρει γενικώς η κυβέρνηση, είτε να την πάρουν είτε να την κρατήσουν πάση θυσία, εάν αυτό δεν σημαίνει κάτι για τα στρώματα δίνοντα κοινωνικά που έχουν πληγεί κατά κύριο λόγο της κυβέρνησης και αυτή είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνει μια αριστερή κυβέρνηση πέρα στο μνημόνιο, αντί να μην κοστίσουμε έναν άνθρωπο, είναι να επαναφέρει στο 7-5% το μισθό. Είναι να επαναφέρει τις λογικές εκτάσεις. Είναι να σκεφτεί όταν τα πράγματα με τη γέρα σημαίνει λιπάνωση όπως και έγινε, να σκεφτεί τρόπους που να δίνει στον αντίπαλο να καταλάβει ότι θα έχει κόστος εάν πάει να απειλήσει και να επιβάλλει ένα τέτοιο μνημόνιο, όπως είδαμε ειδικά μετά τις 20 Φεβρουαρίου θα γινόταν. Το δυνατό που συμμετέχει στην εκείνη σε αυτό το δρόμο από τις 20 Φεβρουαρίου ειδικά από το προμνημόνιο ουσιαστικά της 20 Φεβρουαρίου έλεγε ότι δεν έχει νόημα να παραμονήσει την κυβέρνηση αν δεν προετοιμάζει αυτή την κυβέρνηση τη ρήξη. Και όχι να την προετοιμάζει ψυχολογικά και πραγματιστικά, όχι να την προετοιμάζει μέσα σε κλειστά γραφεία από τεχνοκράτες, έστω και γεωλόγους, οστολογολόγους, να την προετοιμάζει οργανώνοντας τον κόσμο που έχουν εντοπιστεί. Γιατί η επιτυχία ή η αποτυχία ενός βιβλίου ρήξης είναι θέμα ζωής και θυμάμαι για αυτόν τον κόσμο. Αυτό που πρωταγωνίστηκε στην πανηγυρία. Η πλευρά αυτή είναι προφανές ότι δεν εξακούστηκε και ότι ήταν αυτή, είναι αυτή, η οποία κατεξοχήν ιδρύθηκε με την ίδια και τις αριστερές κυβέρνησης που ήταν στέφανε και τις κόμματες των κυβέρνησης. Και μερικές φορές κατηγορούνται οι ποιμένοι που έχουν όλο τον χρόνο να σκέφτονται γιατί φτάσανε, κατηγορούνται ότι παρουσιάζουν τα πράγματα με έναν τρόπο που σχεδόν δεν χρειάζεται απόδειξη ότι το δικό τους αν γινόταν θα είχαν κερδίσει. Επειδή δεν ξέρουμε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέραμε, προσπαθήσαμε να αναμορφωθούμε. Δεν λέμε δηλαδή ότι αν γινόταν το δικό μας, αν γινόταν αυτό που προτείναμε, είτε καθοδόν προς την κυβέρνηση, όταν λέγαμε δηλαδή ότι δεν αρκεί αυτό το 180-120 να μην εκλέξει μια κατηγορία πρόεδρος της Δημοκρατίας και να μην είναι κυβέρνηση, δεν αρκεί ο διευθυντικός γραμμός, πρέπει να διαγνώσει την κατάσταση και να καταλαβαίνει όπως είναι για να συμμετέχει. Όταν λέγαμε ότι δεν μπορεί η νέα κατάσταση να είναι η Τζάκερ ή ο Παρθαμπίδης ή το φθαρμένο του μονιακό πολιτικό προσωπικό που θα καταλαβαίνει την μόνη, θέλει ένα άλλο πράγμα. Όταν λέγαμε ότι η ισχύ του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η διεύρυνση και το παρατόλο του κρατά τα καλά, δηλαδή τα τεσσελίδ του παλιού καθεστώτος, είναι η όξυξη. Όταν τα λέγαμε αυτά δεν είχαμε καμία αποδεκτικότητα, αλλά καθόλου καμία, ότι εάν εφαρμόζονταν αυτά που λέγαμε, θα κερδίζαμε μέχρι το τέλος. Δεν ξέραμε καν αν αυτά που λέγαμε θα μπορούσαμε να
κερδίσουν προηγουμένω τι εκλογέ. Και αυτό είναι μια στοιχειωτό έντυπη στάση που έχει πράγματα και παρακολουθεί. Τα λέγαμε όμως γιατί καταλαβαίναμε ότι η πάση της αντιπέτυξης είναι άλλη παράδοση. Είναι η παράδοση με την οποία έσπαθε το 2010, παράδοση της Δημάρ, δηλαδή. Δεν θέλω να περιοριστούμε μια Δημάρ, γιατί η Δημάρ διέλαψε μια τροχιά σαν διάρκεια αστέρας, δημοσκοπική και δημοκρατική, και τώρα δεν βρίσκουμε καν δημοσκόπη. Και ξέραμε ότι μια αντιπέτυξη της αριστεράς, η αριστερή αντιπέτυξη πρόκειται στην Ευρώπη, κάνει το ίδιο, είναι απολύτως πρέπει να ξεχάσετε. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να παραμείνει κυβέρνηση, αλλά στην πραγματικότητα διεκπαιρεώνοντα ένα πρόγραμμα που δεν μπορούν να εφαρμόσουν οι εκλεξιών αντιπάλοι της. Αυτά ξέραμε και χωρίς καμιά διάθεση αυτοβεβαίωσης ή αυτοδικαίωσης, γιατί θα πέφτει στα κεφάλια τα αποφή, πέφτει στα κεφάλια όλων και αυτό που τα λέγαμε εμείς και αυτό που δεν τα λέγαμε εμείς, δεν έχει νόημα να το δικαιώσει, λοιπόν, δεν έχει νόημα. Χωρίς καμιά διάθεση αυτοδικαίωσης, αυτά υπόθηκαν, λέγονταν, επισημαίνονταν, φωνάχτηκαν, ενδεχομένως να λέγονταν σε πιο χαμηλούς τόνους από ό,τι έπρεπε. Και αυτό μπορεί να είναι αναπαραστική αυτοκριτικής, αλλά η αντίληψη που πεζόταν και ποιο είδος τεχνούν για εκείνο την εκείνη την περίοδο, υποχρέωσε έναν κόσμο να είναι πολύ προκειμένος στο τι λέει και στο πού τσακώνεται την επιέγκαση, ακριβώς γιατί αυτό που κρινόταν εκείνη τη στιγμή ήταν το να παρατάξει στην Ελλάδα και να πληρώσει απέναντι σε έναν αντίπαλο, ο οποίο είναι αντίστοιχα πολύ μεγάλη σχέση. Το πληρώσαμε. Και το δικό μας το κομμάτι, το 53ο αντιμό, το κομμάτι που είχε να χωράσει στους 53, από την κρίση του καλοκαιριού, το δικό μας το κομμάτι είχε τριπλοτονημένο. Και γιατί δεν τσακώθηκε ενδεχομένως όσο έπρεπε, και γιατί όταν τράβαγα μια στραφοκόντα δεν μπορούσε να τσακωθεί να τσακωθεί το παιχνίδι. Και γιατί το Σεπτέμβρη προσπαθήσαμε να πάρουμε τον εύκολο δρόμο και ενώ καταλαβαίναμε ότι αστάθω ότι πρέπει να αντιπροσώπηση και πρέπει να συνεχίσει, πρέπει να συνεχίσουμε. Καταλαβαίναμε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει σε μια βερσιόν λίγο καλύτερη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ένας καλύτερος ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εφικτός. Φάνηκε δηλαδή ότι έχει το στόχο του ένα πρόγραμμα όχι ευρωπαϊκό τόσο ή ευρωκομμουνισμό, δεν είναι το θέμα ιδεολογία που τόσο. Όσο μια λογική μεταπολιτευτική αριστερά παραμένει στην ομαλότητα ότι είναι δυνατόν για δίκτυα και κρίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι για πολλά χρόνια ότι δεν υπάρχει ενδιάμεσο χώρο, είναι για διαιρεί. Δεν υπάρχει τίποτα στο μέσα. Ή τι είναι να μην υπάρχει τίποτα. Φάνηκε μετά ότι όχι φάνηκε να υπάρχει συντρίφη. Μια λογική που έλεγε ότι μπορούμε να τα βρούμε κάπου στη μέση. Το ότι είναι δυνατόν ένα ομαλό δρόμο εκλογικό, κοινοβουλευτικό, με κάτι συνεργασίε ίσω και με παλιό καθεστώ, να μα επιτρέψει να κάνουμε τα δικά μα, δηλαδή πολιτική ανθρώπινη. Αυτή η λογική ήταν που έφυγε την καλοκαίρι, και αυτή η λογική δεν μπορεί κανένα από να επαναληφθεί, δεν μπορεί αυτή να είναι ακόμα να μαγαρίσει αριστερά στην νέα κατάσταση, γιατί μπορεί να είναι περισσότερο από αυτό. Φτιάξαμε ένα βιβλίο και πηγαίνω προ το τέλο. Ένα πολιτικό βιβλίο στην εποχή που αυτοί που δουλεύουν στην πληροφορία λένε ότι ο κόσμος που διάβαζε πολιτικό δοκίμιο διαβάζει τα ψυχολογία. Δεν αντέχει να διαβάζει την πολιτική. Θεωρεί ότι αυτό που περιγράφουμε εμείς είναι μια τελειωμένη υπόθεση και ένα πράγμα. Για να δεν μπορεί να διαβάσει το ένα πράγμα, δεν μπορεί να επαναλαμβάνει τέλο πάντων την πραγματική δουλειά. Την ξέρει τελείω. Νομίζω όμως ότι χωρίς να υπονοημά κανείς το παράγοντα του συστηματικού δεν θα μπορούσε να ανοιχτώ, δεν μπορεί να κατηγορήσουν το κοινό. Ακόμα και αυτοί που διαβάζουν ψυχολογία, το λογικό είναι να ξέρουν ότι όταν πηγαίνεις σε έναν ψυχολόγο, δεν πηγαίνεις για να σε κάνει να χαρείς ή να του φορτώσεις το βάρος της λύπης σου και να τους πάρει παιδιά να δεις τα λοιπά. Στην πραγματικότητα, κάτω να χαίρεσαι να λυπάσεις, υπάρχει μόνο να καταλαβαίνεις. Και προσπαθήσαμε να συντάξουμε αυτό το βιβλίο στην κατανόηση του Ισραήλ. Και είναι ενδεχομένω μια επόμενη κατανόηση να δώσει την κατανόηση τη πάρτη τη γνώση και τη εξαρτήρια μια περιουσία που μπορεί να συμβάλλει να φέρει. Αυτό θέλω να κάνει. Και τα στοιχεία αυτή τη αυτογνωσία είναι ότι δεν μιλάμε για κάτι που χάθηκε ω ένα ηθικό ζήτημα, μια προδοσία δηλαδή. Μιλάμε για ένα διπλό πραξικόπημα. Μιλάμε για μια κατάσταση που δεν ήταν προδιαγραμμένη, έτσι αλλιώς δεν εξηγείται γιατί ο αντίπαλος λύσασε. Από τις 20 Φεβράριες, από το σχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, σε κάθε κατάσταση, σε κάθε περίπτωση που η κυβέρνηση πήγε να κάνει ένα βήμα, χρησιμοποιούνταν απέναντι τεράστιες δυνάμεις και αυτό το οποίο έχουν ψηφίσει μάρτυρες, που τα πράγματα δεν γίνανε για να δει τίποτα από αυτό.
ευθύνη του πολιτικού να καταδεχθεί ότι δεν ήταν κάποιοι που προδώσανε, αλλά κάποιοι που ιδρυθήκαμε. Και πάνω σε αυτή τη μνήμη να τοποθετηθεί η συζήτηση και το υποκείμενο για την πραγματική αυτή που είχαν ανάλογη δηλαδή τη συγκρούση. Δεν υπάρχει πιστική υπόσχεση από την απέναντι πλευρά για το πώς θα συνεχίσουμε. Η από εδώ πλευρά ξέρω ότι δεν έχει πολύ στο παραδικάσει. Και μπορεί σε καμία περίπτωση να λέω ότι η ανάταξη για να ανασυγκρότηση του πολιτικού μας πράγματος είναι θέμα χρόνου, αρκεί μια αποφασιστική ηγεσία και να καταλάβει ότι όσο τα πράγματα πάνε άσχημα για τους ανάπτυξη, δεν τα πράγματα έτσι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα αυτής δεδομένης από το Σεπτέμβριο και το εργασιακό θα γίνει πράγματα που η στηριζική εκδοχή του Πουτίνα, που δεν υπάρχει αλλαγική, θα εκδοθεί και θα υποστεί σοβαρές ροπές. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι ένα βιβλίο από πειρά 10 και θέλει την οξύ να είναι μια προσπάθεια για να δούμε πώς συνεχίζουν. Δηλαδή είναι ριζωμένα τα παλιά, και αυτό που συνεχίζουν έτσι και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνεχίζουν. Το πώς θα είναι το κύριο να συνεχίσουμε στη συνέχεια. Στρατηγική περί νοπομών, περί δυνατοτήτων να γίνουν τα πράγματα πιο ίδια κτλ.
είναι μια τακτική για το ενδιάμεσο με τα βαλικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να κάνουμε κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι τους διαφέρει ένα πράγμα με το οποίο δεν αναμετρώνεται, και κατά την γνώμη μου είναι το χρήσιμο. Ο Τσίπρας το είπε κάποια στιγμή σε μια σχετικά πρόσφατη συνέντευξη, στο Mason συνέντευξη που έδωσε. Είπε λοιπόν ότι αν καταλαβαίναμε πώς πηγαίναν τα πράγματα που δεν το καταλαβαίναμε, τότε θα ξέραμε ότι χάναμε χρόνο σε όλο το διάστημα που μεσολάβησε από τον Ιανουάριο με τον Ιούνιο. Αυτό το χάναμε χρόνο ήταν μια μόνιμη συζήτηση του ιστορικού του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το διάστημα από την Ασυσκό. Ήταν ένας μόνιμος λόγος συγκρούσεων εσωτερικών. Το χάναμε χρόνο. Η εκδοχή της ηγεσίας, τέλος πάντων, της αρχικής ομάδας, όπως λέμε, της κυβέρνησης, σε εκείνη την περίοδο, ήταν ότι κάνετε λάθος. Αυτό που κάνουμε είναι να κερδίζουμε. Στην πραγματικότητα ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Είναι μια αυτοκριτική λοιπόν που είναι πολύ συχνή για τον Τσίπρα πλέον. Οι αυταπάτες είναι μια άλλη εκδοχή αυτής της αυτοκριτικής. Ενώ έπαιξε ένα πάρα πολύ ενεργό ρόλο. Για να μην ληφθούν υπόψη αυτά τα πράγματα, τα φέρνει σήμερα ως επιχειρήματα για το αντικειμενικό αντίξοδο μπροστά στον οποίο θα βρισκόμαστε. Τι λοιπόν δεν παίρνει υπόψη που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει σχέση με τον χρόνο. Ότι η άνοιξη της Αθήνας, με όλα όσα είχαν προηγηθεί, με όλες τις αντιρρήσεις που υπήρχαν, τις διαφωνίες κτλ., έδωσε μια δυνατότητα μοναδική ιστορικά. Υπήρχε μια τεράστια υποστήριξη της κυβέρνησης τους πρώτους μήνες. Υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα στην Ευρώπη, στα κινήματα, σε αριστερές δυνάμεις, σε σοσιαλδημοκρατικές ακόμα θέριγες, σε συνδικάτα. Και ήταν ακριβώς η κατάλληλη περίοδος για να κάνεις τα πράγματα. Πότε ήταν η κατάλληλη περίοδος για να πάρεις, να κάνεις εκλογές? Όχι τα ταούλια υποσχίζουν τον μνημόνιο κατευθείαν κτλ. Τα τρία απαραίτητα πράγματα που θα συγκροτούσαν ένα ακόμα σημαντικότερο πολιτικό δυναμικό και θα σου έδιναν τη δυνατότητα για μια ρηκτική επιλογή, όχι γενικώς και ορίστως, αλλά πάρα πολύ έντακτα. Ναι, νομοσχέδιο για το εργασιακό την πρώτη εβδομάδα, ναι, τις παρεμβάσεις στον δημοκρατία, απλή αναλογική λένε σήμερα. Γιατί σήμερα απλή αναλογική τότε, και μια σειρά από άλλα πράγματα, μερικά εκ των οποίων μάλιστα δεν ήταν καν στην πορεία των μονομερών ή όχι ενεργειών που είχαν αποδεκτές στις 22. Θα μπορούσαν λοιπόν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και απέναντι σε αυτό δεν τοποθετούνται καθόλου. Δεν μιλάνε για τον χρόνο με αυτούς τους όρους, μιλάνε με αφηρημένους τρόπους για τον χρόνο. Αυτός είναι ο λόγος άλλωστε που αν διαβάσει ακριβώς και θέλει να το κάνει όμως. Τις θέσεις για το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι γνωστό ότι ήταν αυγήνει προπολού και παραβλήθηκε ξαναβλήθηκε και τέλος πάντων λέγεται ότι θα γίνει το Οκτώβριο τελικά, αφού είχε καθαριστεί το τοπίο. Είναι εντυπωσιακές οι επισημάνσεις που κάνουν οι θέσεις, είναι πραγματικά εντυπωσιακές και πρέπει να διαβάσει. Σας αναφέρω δύο τρεις πάρα πολύ ενδεικτικά που κατά τη γνώμη μου, αν λαμβάνουν τα σοβαρά υπόψη, θα ήταν παράγοντας επιτυχιασμού για τους ανθρώπους που τις έχουν υπογράψει. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τι τοποθέτηση, τι λέει η σχέση με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Κατά λες, υπό το πνεύμα του πολυσυλλεκτισμού, που κρίθηκε αναγκαίως για την εκλογική επιτυχία, δεν αποφεύθηκε η πλειοδοσία υποσχέσεων και την ικανοποίηση ετοιμάτων δίκαιων μεν, αλλά δυσπρόσωπων. Το πρόγραμμα της Αντωνίκης, στα βασικά του σημεία, ήταν περίπου αυτά που υποπλεγούμε. Ήταν η επαναφορά των εργασιακών, τις μεγάλες ζητήματα δηλαδή, που ήταν πάρα πολύ εύκολο να υπηρεκούσε το πρόγραμμα. Ήταν μια σειρά από επιλογές που αφορούσαν το ανθρωπιστικό τμήμα, ας το πω έτσι, της κρίσης. Θυμάστε τι επιθυμίες υπήρξαν για τα 100 εκατομμύρια που δόθηκαν στην πρώτη φάση. Λέγεται ότι δεν μπορούσαν να βρεθούν, θα διαβάσω κι άλλο από όσο έχουμε παρακάτω. Ήταν επιλογές λοιπόν, οι οποίες ήταν εξαιρετικά μετριοπαθείς στα βασικά του σημεία και ήταν πάρα πολύ ρεαλιστικές. Πάρα πολύ ρεαλιστικές. Αυτό που παίζεται σήμερα, να λέγεται δηλαδή ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν σφοβερός βολονταρισμός, στα όρια του αριστερισμού σχεδόν, είναι πλήρης παρανόηση, θα πω, στην πραγματικότητα εστρέβλωση, αλλά θα δεχτώ τις καλές προθέσεις και θα πω ότι είναι πλήρης παρανόηση πραγματικότητας. Δεύτερο, η αυταπάτηση, πώς ορίζεται. Υπερτιμήθηκε η δυνατότητα αύξησης των εσόδων από διάφορες πηγές, ενώ υποτιμήθηκε ο κίνδυνος επιβολής από τους εταίρους μιας κατάστασης δημοσιονομικής ασφυξίας. Ποιος τα λέει αυτό? Ποιος είχε στο μυαλό του ότι είχαμε φοβερές δυνατότητες να πλήσουμε έσοδα ή ότι οι εταίροι, έτσι ονομάζονται ακόμα, δεν θα προχωρούσαν σε τέτοιες ενέργειες. Προχώρησαν το 8 Φεβρουαρίου, σας θυμίζω, έτσι, 15 μέρες μετά τις εκλογές. Θα πω ότι το πρώτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που πρέπει να παραγραφεί απολύτως σε αυτές τις συνθήκες, έρχεται ακριβώς ανάμεσα.
Δηλαδή η εκτίμηση που έκανε είναι ότι πάμε σε μια πολύ μεγάλη πολιτική κοινωνική συγκρότηση, αυτό έλεγε κατά λέξη, και μάλιστα όριζε και τα όπλα τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να έχουμε τύχη σε αυτή τη μεγάλη πολιτική κοινωνική συγκρότηση. Στέλνωση πλήρης της πραγματικότητας. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για όσους συνεχίζουν να πιστεύουν ότι στο συγκεκριμένο εγχείρημα υπάρχουν για τα όπλα. Ακούστε διατύπωση. Η στάση πληρωμών, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, αλλά και το δημοψήφισμα, έγιναν ως ίστατη γραμμή άμυνας απέναντι στην οικονομική ασφυξία και όχι ως στοιχεία του δικού μας σχεδιασμού. Ενώ είναι 15 από τα σχετικής επιτροπής, τα 3 χρόνια που προηγήθηκαν της κυβερνητικής ανάλυσης της κυβέρνησης και το συνέδριο, το πρώτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που όριζαν ακριβώς αυτά τα πράγματα. Και μερικά ακόμη, στα οποία από ό,τι διάβασα, γιατί δεν ήταν τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, χθες το βράδυ νομίζω ήταν, είπε από ό,τι διάβασα ότι δεν σχεδιάσαμε καθόλου συστήματα παράλληλων πληρωμών κτλ. Μπράβο, δεν σχεδιάσαμε τέτοια συστήματα, ενώ ήταν δεδομένο ότι πηγαίναμε σε κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά συγκρουσιακό. Στην πραγματικότητα είναι μια παραδοχή δηλαδή από όλα αυτά, ενώ θεωρείται ότι με αυτόν τον τρόπο, για τον αυταπατώνει δηλαδή, καλύπτεται, στην πραγματικότητα αποκαλύπτεται. Με τρόπους πάρα πολύ καθαρούς. Συνολικά οι θέσεις κατά τη γνώμη μου δείχνουν τι ακριβώς δεν έγινε και για ποιους λόγους δεν έγινε αυτό που δεν έγινε. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Θα κάνω μια περιγραφή η οποία ξεφεύγει λίγο από τη συζήτηση την απολογιστική και πρέπει να ξεφύγουμε από τη συζήτηση κάποια στιγμή, γιατί κάνουμε διαρκώς αλλά κάνουμε και άλλα πράγματα. Είμαστε ακριβώς ένα χρόνο μετά το μνημόνιο και έχουμε κάποια δεδομένα. Ένα είναι ότι έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα το οποίο πέρα από τα υπόλοιπα το οποίο το καταμαρτυρούμε και δεν χρειάζεται τώρα να λέμε εδώ πολλά πράγματα, το ξέρουμε όλοι. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, δηλαδή, καμία απολύτως περίπτωση να πετύχει τα αποτελέσματα τα οποία προδιαγράφει. Στην πραγματικότητα συμβαίνει αυτό για το οποίο καταγγέλλονταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, διαπλησίως μάλιστα διαστόματος του Αλέξη του Τσίπρα, ότι πλασάρει μια σειρά από αφηγήματα τα οποία προσκλούν πάνω όχι σε αριστερές κριτικές ή οτιδήποτε, αλλά στο γεγονός ότι δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο από την διαγραφή. Το έχουμε αποδομήσει με τόσους τρόπους όλοι μαζί για πάρα πολλά χρόνια που δεν χρειάζεται να παρεχόμαστε. Οι επιλογές που γίνονται πολύ συγκεκριμένες είναι νοφιλελεύθερες. Έχουμε αποδομήσει όλοι μαζί με την το Ιανουάριο του 2015 ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φέρουν ανάπτυξη, όπως λέγεται μπροστά. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Ανάπτυξη με καρκαστικούς όρους. Δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Και την ίδια στιγμή έχουμε μια σειρά από στοιχεία επικοινωνιακά, θα μπορούσε να δει κάποιος, αλλά εξαιρετικά ουσιαστικά, τα οποία δείχνουν ότι και για όσους είχαν κάποιες ελπίδες ότι μπορεί τα πράγματα λίγο να εξελιχθούν καλύτερα, θα πρέπει σιγά σιγά να τις εγκαταλείψουν. Θέλω να πω, εμφανίζεται ένας εξουσιαστικός κινησμός, ο οποίος πραγματικά ό,τι και να έχεις στο μυαλό σου, ό,τι και να βρίσκεσαι σήμερα, δεν μπορεί παρά να σε κλείσει. Κρατάω την τελευταία αντιμετώπιση της, του Βαρουφάκη με αφορμή τις μαρτυρίες Ναγκρέφ και τα λοιπά με τον πλοίο. Τι βγήκε και είπε ο παπάς και ο Κωτιάς. Είναι εκπληκτικό, πραγματικά εκπληκτικό. Ότι ο Βαρουφάκης λέει από την πρώτη στιγμή ήθελε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα της Ομαρά. Μπορείτε να φανταστείτε να κάνετε καθόλου. Πόσο περισσότερο άθλος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έκανε αυτή την επιλογή, την επιλογή του Βαρουφάκη για τη συγκεκριμένη στιγμή, στήριξε αυτή την επιλογή πάρα πολλούς μήνες, κόντρα μάλιστα σε ανθρώπους που την 20η Φεβρουαρίου, τη βασική επιλογή του Βαρουφάκη, την αμφισβητούσαν, την διαφωνούσαν έντονα, και σήμερα το δίνει στα σκυλιά κυριολεκτικά, λέγοντας ποιος Βαρουφάκης. Μην τον ακούτε, αυτός από την αρχή μας έλεγε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα του Σαμάρα. Είναι εξωφρενικό. Είναι κάτι που ξεπερνάει κάθε δυνατότητα να σκεφτείς νόμους αριστεράς, οποιασδήποτε αριστερά, συγκυμένης, υπολογισμένης, ρεφορμιστικής, δεξιάς, οτιδήποτε αριστεράς. Είναι ασύλληπτο πραγματικά. Ή να έρχεται και να προτάσετε ως τομή, ας πούμε, στη δημοκρατία το εκλογικό σύστημα, απλή αναλογική, το οποίο
με όρους της αριστεράς έχει ακριβώς εκείνο το στοιχείο που το κάνει στον αντίποδα της απλής αναλογικής, το 3%. Το οποίο δεν δίνει τη δυνατότητα για πραγματική εκπροσώπηση δυνάμεων συλλογικοτήτων που βρίσκονται εκεί έξω και μάλιστα από ένα πολιτικό χώρο που το έχει ζήσει για δεκαετίες αυτό το συγκεκριμένο θέμα και το έχει παλέψει με τέτοιους τρόπους. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά ενδεικτικά κατά την γνώμη μου για να βγάζουμε συμπεράσματα, ακόμη και αν δεν υπήρχαν όλα τα άλλα ή δεν πηγαίνουμε σε πιο βαθιές αναλύσεις. Ποια είναι η βασική, είναι το βασικό αφήγημα. Είπα προηγούμενα 2-3 πράγματα, αλλά ας το κάνω λίγο πιο αναλυτικό. Το βασικό αφήγημα είναι το αφήγημα ανάπτυξη. Και μάλιστα ξέρουμε πως έρχεται από τον δρόμο του μεταξύ, με δηλώσεις του τύπου το κεφάλι του Δράγκη βρίσκεται στην Ελλάδα και το σώμα θα απλωθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Από αριστερή κυβέρνηση να μην τα αυτά πράγματα. Ζήτω η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Ακούστε τι είπε στα Ποσειδόνια 2016 ο Αλέξης ο Τσίπρας. Το μοντέλο με το οποίο αναπτύσσεται η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει θετικό παράδειγμα για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα. Κατά λέξη. Σας θυμίζω ότι το 2012 ο Ρέστης είχε απευθύνει μια πρόκληση στον Τσίπρα. Είπε ότι ο Ρέστης μας προλογίσει, αλλά μας βρίσκει πρώτα. Τελικά τις βρήκε και τους πήρε και καζέ. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο αυτής της υπόθεσης. Θα έρθει η ανάπτυξη λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο θα δούμε στη σειρά τα πράγματα μαζί, το εξένισε επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις δουλεύουν. Εντάξει, μπορούμε και τις κάνουμε με τρόπο ο οποίος είναι αριστερός, αφού δώσουμε μια μάχη προηγούμενα και ούτω καθεξής. Και το καταπληκτικό, το 2021 θα καταφέρουμε να έχουμε μειώσει την ανεργία στο μισό. Σας δίνω ένα τεχνικό στοιχείο εντελώς. Η ελληνική οικονομία μέσα σε 10 ολόκληρα χρόνια με ρυθμούς ανάπτυξης 3-4% περίπου έχει κερδίσει 40.000 θέσεις εργασίας το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι με εκείνους τους ρυθμούς, με εκείνες τις δυνατότητες και σε εκείνες τις συνθήκες, όχι μετά την καταστροφή που έχει επέλθει στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, θα μειώνονταν σε 12 χρόνια με εκείνες τις προϋποθέσεις. Αν θέλαμε σήμερα να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, χρειαζόμαστε ρυθμούς 12% περίπου ανάπτυξη. Και το λέει ότι έτσι θα γίνει. Το 2021 θα έχει μειώσει το μισό την ανεργία μέσα από τις επιλογές αναπτυξιακές που κάνει. Αυτό είναι λοιπόν το αφήγημα με το οποίο επιχειρεί να πολιτευτεί. Δυστυχώς τα πράγματα για όλους μας είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Η Ελλάδα κινείται σε κατεύθυνση αποτυχημένου κράτους κυριολεκτικά. Έχουμε τεράστιες αδυναμίες. Έχουμε τη μισή παραγωγική δομή καταστραμμένη κυριολεκτικά. Εκ του μηδενός δηλαδή θα πρέπει να στηθούν πράγματα από οποιοδήποτε επιδιώξει μια εναλλακτική. Και έχουμε και ένα άλλο μειονέκτημα λόγω της καταπληκτικής διαπραγμάτευσης που έχουμε σοβαρήσει. Ότι πλέον είμαστε συστηματικά ασήμαντοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με 2 χρόνια πριν. Ειδικά μετά το Brexit είμαστε συστηματικά ασήμαντοι για οποιαδήποτε επιλογή. Δεν αποτελούν τα δίκαια κίνδυνα για την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως συνέβαινε τα προηγούμενα. Όλα αυτά μέσα σε συνθήκες οι οποίες είναι εξαιρετικά δυσμενείς και στο διαθέσιμες. Εξαιρετικά δυσμενείς. Από το 2008 μέχρι το 2016, από το ξέσπασμα δηλαδή, την όξυνση της ασφάλειας κρίσης μέχρι σήμερα, όλα τα στοιχεία τα οποία θεωρήθηκαν τότε ως συμπτώματα μεγάλης αδυναμίας του παγκόσμιου συστήματος έχουν επιδεινωθεί. Το κρατικό χρέος, το παγκόσμιο από 80 δισεκατομμύρια έχει φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια. Τα παράγωγα είναι σε ένα επίπεδο 563 εκατομμυρίων ευρώ. Η μόχληση είναι πολύ μεγαλύτερη δηλαδή από την εκκίνηση της κρίσης. Να μην μιλήσουμε για τις τράπεζες. Έχουν μοχλεύσει στο επίπεδο 50-70%. Η Deutsche Bank. Ο θεσμικός κέρδος κυριολεκτικά του τραπεζικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε ήδη από τον τύπο σε τι κατάσταση βρίσκεται, θα σας πω μόνο ότι η έκθεση της στην αγορά παραγόμενη είναι 50 δισεκατομμύρια. Είναι όσο το παγκόσμιο ακαθάριστο πόριο προϊόν δηλαδή. Και ταυτόχρονα είναι αναδυόμενη σε πολύ σε μεγάλη κρίση. Η Κίνα είναι γνωστό ότι από το καλοκαίρι βρίσκεται σε τεράστια προβλήματα και το διεθνές περιβάλλον λοιπόν είναι εξαιρετικά αρνητικό. Η Ιταλία και το τραπεζικό της σύστημα για να περάσουμε στην Ευρώπη και όλα αυτά τα στοιχεία στα οποία είμαστε. Εξαιρετικά λοιπόν αρνητικό τοπίο, πολύ μεγάλη αδυναμία. Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερο άγχος τουλάχιστον και ανησυχία παρά να λέγονται όλα αυτά τα
αφηγήματα αναξιακής ελπίδας προς τα.